no στεφανόν του ενή αυτού της Χριστότητος σου κυρια, φίλα εν ειρήνη, τους βασιλείς και την πόλη σου, πρεσβείες της Θεός. Φιλοανθρώπε. Τη πρώτη του μηνό Σεπτεμβρίου. Αρχή τη Συνδίκτου ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτου. Σιμεών Οσίου του Στυλίτου. Μάρθας και ευανθία των Οσίων. Η Ιησού του Ναβή των Αγίων Τεσσαράκοντα Οσιοπαρθενομαρτύρων γυναικών και αμούν του διδασκάλου αυτών, Σιμεών Οσίου του Στυλίτου εν Λέσβο, Αγαθοκλία, Σεβόδου, Καλίστης και Ερμογένου των Μαρτύρων, Μελετίου Οσίου του Νέου του εν Νικολάου Οσίου του Κουρταλιώτου, Αγγελή Νεομάρτυρος, Χάιδος Νεομάρτυρος, Εξτανού Χαλκιδικής. Την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μου χριστιανοί, έχουμε την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους και όχι την 1η του μηνός Ιανουαρίου. 1η Ιανουαρίου άρχεται το πολιτικό έτος. Η λέξη ίνδικτος είναι λατινική και σημαίνει ορισμός χρονικού διαστήματος. Τρεις αιτίες καθόρισαν αυτήν την εποχή, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου, ως αρχή του χρονικού κύκλου. Πρώτον, η ετήσια ίσπραξη του φόρου που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για την συντήρηση του στρατεύματος. Δεύτερον, ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στον Θεό για την εφορία της γης. Και τρίτον, η ανάμνηση της εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην συναγωγή των Ιουδαίων της Ναζαρέτ και η ανάγνωση του χωρίου από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, την αρχή της συνδικτιώνος την εισήγαγε ο Αύγουστος Κέσαρας ο οποίος βασίλευσε από το 1 ως το 14 μετά Χριστόν, ο οποίος διέταξε την γενική απογραφή των κατοίκων του Ρωμαϊκού κράτους και την ίσπαραξη των φόρων κατά την 1η του Σεπτεμβρίου μηνός. Από τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα το 313 μετά Χριστόν, εγένετο επισήμως η χρήση της συνδικτιώνος ως χρονολογίας. Έκτοτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα, την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτάζει την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Υπομονή γεγονό, του προπατόρα ω ιε.

Όσιος Σιμεών ο Στυλίτης έζησε στα μέσα του 5ου αιώνος μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορος λέοντος του Μεγάλου και Πατριάρχου Αντιοχίας Μαρτυρίου. Ο Όσιος Σιμεών γεννήθηκε στο χωριό Σισάν της Κιλικίας από γονείς βοσκούς. Βοσκός ήταν και αυτός στα νεανικά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένος με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχές του προς το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι η καθαρήτη καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Δηλαδή είναι μακάριοι, ευτυχισμένοι, εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό. Μακάρι επίσης είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Ποθώντας λοιπόν και ο Σιμεών να κάνει τέτοια ζωή, πήγε κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο, όπου έμεινε δέκα χρόνια και έγινε μοναχός επιθυμώντας όμως περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελί στο χωριό Τελανισό, όπου ασκήτεψε για τρία χρόνια. Η φήμη της Αγίας Ζωής του έκανε να σειραίουν πλήθη λαού κοντά του, αλλά ο Σιμεών, αποφεύγοντα την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότητα και θέλοντας ακόμη περισσότερο ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε πάνω σε έναν στήλο 36 πύχαιων ύψους. Με τον ρυθμό αυτόν τρόπο ασκήτεψε 37 συνεχόμενα χρόνια. Αλλά και με την χάρη του Θεού έκανε τελικά την ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος. Και στο τέλος εκοιμήθη οσιακά. Η Οσία Μάρθα, η μητέρα του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου, εκοιμήθη ειρηνικά. Η μνήμη της επαναλαμβάνεται και την Τετάρτη του μηνός Ιουλίου. Η Ωσία Ευανθία εκοιμήθη ειρηνικά. Ο δίκαιος Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ήταν Εβραίος, Υιός του Ναβί, από την φυλή του Εφραίμ και διάδοχος του προφήτου Μωυσέως, για να οδηγήσει τον λαό του Ισραήλ στην γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς πρώτα ονομαζόταν Αυσής. Στάλθηκε από τον Μωυσή να κατασκοπεύσει την γη Χαναάν, και όταν επέστρεψε ανέλαβε ύστερα από την κίνηση του Μωυσέως την αρχηγία του λαού που τον οδήγησε μαζί με την κυβωτό της Διαθήκης στην Παλαιστίνη αφού πέρασε τον Ιορδάνη και συνέτριψε τους αλοφίλους στα τείχη της Ιεριχούς. Όταν κατέλαβε την Παλαιστίνη και την μοίρασε στους Ισραηλίτες, τους οποίους κυβέρνησε επί 27 έτη, εκοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία 110 ετών. Οι Άγιες σαράντα Παρθένες και ο διδάσκαλος αυτών Αμούν. Ο Αμούν ήταν διάκονος στην Ανδριανούπολη της Θράκης και διδάσκαλος 40 ασκητριών Παρθένων. Τον διάκονο Αμούν μαζί με τις 40 μαθήτριές του τις παρέδωσε ο ηγεμόνας της Ανδριανούπολης Βάβδος στον αυτοκράτορα Λυκίνιο, διότι δεν θέλησαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Λικίνιος τις βασάνισε σκληρά, τι μεν πρώτε δέκα τι έκαψε ζωντανέ, τι δε επόμενε οκτώ αποκεφάλισε, τι επόμενε δέκα θανάτωσε διαξύφου, αφού τι χτύπησε στο στόμα και την καρδιά, και τι υπόλοιπε δώδεκα τι θανάτωσε με μαχαίρια και πυρακτωμένα σίδερα στο στόμα τον δε Αμούν τον θανάτωσε αφού του φόρεσε πυρακτωμένη περί στην κεφαλή του και κατόπιν τον αποκεφάλισε. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν κάλεσαν τον διδάσκαλο Αμούν και τις 40 μαθήτριές του, προσευχήθηκαν όλοι μαζί και ο ιερέας των ψευτοθεών των ιδόλων έμεινε μετέωρος επί πολλές ώρες και ύστερα έπεσε και ξεψύχησε και έπειτα ο Αμούν δέχθηκε την σιδερένια πυρακτωμένη περικεφαλαία και οι Άγιες Σαράντα Παρθένες Μάρτυρες, τα Μαρτύρια Διαξήφους και Πυρός. Τα ονόματά τους είναι Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Ερμηνεία, Ελπινίκη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Θεοφανή, Θεονόη, Καλύρβη, Κλεονίκη, Κλειό, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλίστη, Καλυρόη, Λάμπρο, Μαριάνθη, Μόσχο, Μελπομένη, Μαργαρίτα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Χαρίκλια, Σαπφό, Τροάς, χάιδο και τροάς χάειβο και χαρίκλία χέρε και χόνη το η γλώσσα στο φέγγι, την συλλαμπρών εικόνα, μία συνόντη τη μάνδρα, τα και αυτή η μέρα η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασινών. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Μιασινών επί εποχής οικονομαχίας ρίχθηκε στην λίμνη Ζαγουρού για να μην την σπηλώσουν οι οικονομάχοι. Μετά από πολλά χρόνια, ανέπαφη και άσπηλη από τα νερά της λίμνης, φανερώθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Οι Άγιοι Μάρτυρες, Έβοδος, Καλίστη, Αγαθοκλία και Ερμογένης ήταν αδέλφια και η ανέβρεση της αληθείας ήταν ο μεγάλος τους πόθος. Και ο Θεός τους ελέησε, αξιώνοντάς τους να ακούσουν το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, από το οποίο ελκύστηκαν στο φως και τη ζωή του Χριστού. Από τότε η ζωή τους στάθηκε ζηλευτή, πίστεως και αγαθοεργίας έδιναν άφθονη βοήθεια σε χείρες και ορφανά και ανέπτυξαν μεταξύ τους ευγενή και ιερή άμυλα για το ποιος θα φέρει περισσότερες ψυχές μέσα στο ψυχοσωτήριο λιμάνι της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας και κατόρθωσαν πολλά. Την πίστη τους αυτή επισφράγησαν και δια του μαρτυρίου. Όταν συνελήφθησαν, ομολόγησαν άπαντες ότι ανήκαν στην Χριστιανική Εκκλησία και ότι αυτό αποτελούσε καύχημά του περισσότερο και από το αν έχουν κάποιο στέμα στο κεφάλι τους. Μάταια ζήτησαν οι ειδωλολάτρες να τους δελεάσουν με υποσχέσεις και να τους εκβιάσουν με απειλές. Τα αδέλφια ενθαρρύνονταν μεταξύ τους με ανώτερα πνευματικά λόγια. Έτσι και των τριών οι κεφαλές απεκόπησαν διαξύφους και τα αδέλφια κατά σάρκα στάθηκαν αδέλφια δια της πνευματικής αναγενήσεως και στο μαρτυρικό τέλος και στην κληρονομία των αιωνίων αγαθών. Εξαιώ ας εκλάμψας ως πολύ και εν μοιού πολύ Θεοφόρε μου, λαμπρίνει στην Ελλάδα το φο... ο Ο Όσιος Μελέτιος, ο Ενκυθερώνη Γεννήθηκε το έτος 1035 στο χωριό μου ταλάσκι της Καπαδοκίας. Οι γονείς του ήσαν πολύ ενάρετοι και ονομάζονταν Ιωάννης και Σοφία. Φυσικά, σύμφωνα με τα ιερά πιστεύω τους, μεγάλωσαν και το παιδί του στον Μελέτιο, ο οποίος όταν μεγάλωσε ήλθε στην Ελλάδα, επί Αλεξίου του Κομνηνού, στην Μονή των Αγίων Ταξιαρχών, την λεγομένη του Συμβόλου, την μετέπειτα επωνομαστήσα Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου, στον Χιθερώνα της Βιωτίας. Εκεί, αφού έλαμψε δια της πνευματικής του ασκήσεως, εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 1105 μετά Χριστόν.